αισθάνομαι και Ελληνίδα και Ευρωπαία, γιατί έχω κάνει και προπόνηση πολύ έξω, έχω δει πράγματα, ωστόσο προσπαθώ να πάρω θετικά δικά μας και θετικά των Ευρωπαίων αθλητών. Λέγομαι Αναστασία Μαρινάκου, είμαι αθλήτρια των 1500 μέτρων, στίβου. Έχω βγει τέταρτη στην Ευρώπη, κάτω των 20, και έχω και 6 παλαιά ρεκόρ. Στα 1500 και στα 3 χιλιόμετρα και στα 800. Η Ευρώπη για μένα είναι ένας μεγάλος αγωνιστικός χώρος, διότι μέσα από τον αθλητισμό έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια με αγώνες και με προετοιμασίες και είναι κάτι πολύ ωραίο γιατί μαζεύεις εμπειρίες, κουλτούρες και νομίζω είναι μια μεγάλη εμπειρία. Την Ευρώπη θα μπορούσα να τη συνδέσω με το μαραθώνιο αθλητικά, διότι πρέπει συνέχεια να αγωνίζεσαι, να μην τα παρατάς και να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι για τα όνειρά σου, για να πραγματοποιηθούν. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη με το πώς λειτουργούμε εμείς εδώ. Έχουν σίγουρα περισσότερες εγκαταστάσεις και νομίζω πως ο αθλητισμός είναι πολύ καλύτερα στην Ευρώπη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές, οπότε δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα το περιμένω πώς και πώς, γιατί μπορεί η ψήφος μου να είναι κάτι που θα προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα ένας αθλητής να είναι στην Ευρωβουλή, γιατί μέσα από τον αθλητισμό κερδίζεις πειθαρχία, δεν τα παρατάς. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξει είναι να αρχίζουν λίγο να στηρίζουν περισσότερους τους αθλητές, γιατί τους έχουν παραμελήσει, να είναι κοντά τους και στα εύκολα και στα δύσκολα, γιατί αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ δύσκολο και θα υπάρχουν και άσχημες στιγμές και καλές στιγμές και χρειαζόμαστε πολύ στήριξη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να συναγωνιστούμε με τους Ευρωπαίους οι οποίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση και σε καλύτερο επίπεδο.